στο μέτωπο της προστασίας του περιβάλλοντος από τη μία, αλλά και της ευαισθητοποίησης, της διαμόρφωσης μιας σωστής νοοτροπίας στις τάξεις των πολιτών, συνεχίσει οι πρωτοβουλίες και οι τοπικές δράσεις του ΒΒΕΦ Ελλάς, και θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσουκαλά και θα αναφερθούμε στην εκπόνηση ενός σχεδιασμού και ενός συγκεκριμένου προγράμματος με τον τίτλο «Υιοθέτησε μία παραλία». Στο κλίμα θα μας βάλει ο κύριος Τσουκαλάς. Την καλησπέρα μας και χρόνια πολλά με την ευκαιρία. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές και χρόνια πολλά φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά, η επικοινωνία μας είναι συχνή. Υιοθέτησε μία παραλία. Δηλαδή, για ποιο λόγο, τι περιλαμβάνει? Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά. Αυτό που δεν είναι το «Υιοθέτησε μια παραλία» δεν είναι ένα πρόγραμμα μεμονωμένων καθαρισμών, παρά είναι ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της παράκτειας ρήπανσης, που ουσιαστικά τι σημαίνει? Εθελοντικές ομάδες με την πολύτιμη συμβολή τους, πρέπει να το τονίσουμε αυτό το πράγμα, υιοθετούν μια παραλία και από ένα δείγμα της παραλίας συλλέγουν, καταμετρούν και καταγράφουν όλα τα απορρίμματα. Μάλιστα, οπότε κινητοποίηση εθελοντικών ομάδων, προκειμένου να μπούμε στη διαδικασία, να καταγράφουμε τα προβλήματα από τη μία, αλλά και από την άλλη, μέσα από την κινητοποίηση, να δράσουμε και να καθαρίσουμε και τις παραλίες. Μέχρι στιγμής, αυτό το project έχει υλοποιηθεί σε πόσες παραλίες πανελλαδικά, αλλά και αν μπορείτε να μας πείτε και σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο περιφέρεια Κρήτης, και τι είναι αυτό το οποίο σας προβληματίζει, ποια είναι τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα? Λοιπόν, το πρόγραμμα «Υιοθέτησε μια παραλία» τρέχει τον τελευταίο ένα χρόνο. Ναι. Μέχρι στιγμής 98 εθελοντικές ομάδες από όλη την Ελλάδα έχουν υιοθετήσει σχεδόν 110 παραλίες. Κάποιες ομάδες υιοθετούν και παραπάνω από μια παραλία. Στην Κρήτη τώρα έχουν υιοθετηθεί τουλάχιστον 15 παραλίες, είτε από σχολεία, είτε από εθελοντικές ομάδες, από κάποιες επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου κυρίως. Γενικά η συμμετοχή είναι μεγάλη και το ενδιαφέρον του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλο, μιας και θέλει να γίνει συμμέτοχος στη λύση του προβλήματος και να δώσει ένα χεράκι, ας το πούμε εισαγωγικά, για να μπορέσουμε λίγο και εμείς να δούμε ποια είναι πραγματικά η κατάσταση αυτή τη στιγμή με τα παράκτια απορρίμματα, ναι, και να δούμε πώς μπορούμε μετά να αναλάβουμε δράση και να λύσουμε το ζήτημα. Η πανδημία, κύριε Τσουκαλά, έχει επιδεινώσει το πρόβλημα με τα απορρίμματα στις παράκτιες περιοχές? Και φαντάζομαι έχουμε ξανακάνει τη συζήτηση και εστιάσαμε και στα περίφημα μικροπλαστικά, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να συλλεχθούν και να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Αρχικά να πούμε λίγο για τα απορρίμματα της πανδημίας. Σίγουρα τα απορρίμματα της πανδημίας πλέον κατακλείζουν και τον αστικό χώρο και τις πόλεις μας, τα πάρκα και τα λοιπά, τους δρόμους, τα βλέπουμε παντού. Και όταν λέμε απορρίμματα, φυσικά, εννοούμε μάσκες, μπουκαλάκια από αντισηπτικά. Ακριβώς, μάσκες, γάντια, μπουκαλάκια από αντισηπτικά, και πολλές από τις ομάδες που συλλέγουν τα απορρίμματα έχουν καταγράψει και πάρα πολλά self-test. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να πηγαίνει στην παραλία για να κάνει το self-test του ή πώς καταλήγει στην παραλία. Αλλά συναντάμε ακόμα και πλαστικές μπατονέτες και το kit, το self-test, ας πούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ έντονο το τελευταίο διάστημα. Τα τελευταία δύο χρόνια το παρακολουθούμε παντού. Τώρα, αναφορικά με τα μικροπλαστικά που αναφέρατε, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το συγκεκριμένο πρωτόκολλο δεν μελετά το κομμάτι των μικροπλαστικών. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήματα που πλήττουν τις ελληνικές θάλασσες. Τα ζώα, τα ψάρια τα οποία ζουν στις θάλασσες, ναι, και τα πτηνά, ακόμα και τον ίδιο τον άνθρωπο. Γιατί μέσω της τροφικής αλυσίδας καταναλώνουν και φτάνουν στο τραπέζι και στο πιάτο των ανθρώπων. Μάλιστα. Οπότε η αλήθεια είναι πως χτυπάτε καμπανάκι κινδύνου αυτή τη στιγμή. Καταγράφουμε, κινητοποιούμαστε, βοηθάμε εθελοντικά, ωστόσο ίσως πρέπει να προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπέρα με τη βοήθεια ίσως και τη συνδρομή της πολιτείας. Μήπως έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι? Αυτό είναι το βασικό κομμάτι που θα ήθελα και εγώ να αναφέρω, γιατί κακώς ρίχνουμε συνεχώς το πρόβλημα στον απλό πολίτη, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί και προσπαθεί σίγουρα όσο μπορεί. Σίγουρα τώρα και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο πρέπει να διορθωθούν κάποια πράγματα. Ο τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων, ο σχεδιασμός νέων συσκευασιών από πιο οικολογικά υλικά. Σε τοπικό επίπεδο δεν νοείται ενέτη 2022 να μην βλέπουμε κάδους
στις παραλίες. Και αν συναντάμε κάτους στις παραλίες, δεν εννοείται να τους βλέπουμε ξέχυλους. Δηλαδή, ένας ξέχυλος κάτος είναι μια πολύ συχνή εικόνα σε ελληνική παραλία. Δηλαδή, η διαλογή των απορριμμάτων γίνεται πολύ αραιά. Όλα αυτά τα πράγματα συμβάλλουν στο να επιδεινώνεται η κατάσταση της παράκτιας ρύπανσης. Μάλιστα. Θα διανύσουμε ένα καλοκαίρι το οποίο, κατά τη διάρκεια του οποίου, για να είμαι ακριβής και σωστός, οι παραλίες μας θα είναι πιο βρώμικες σε σχέση με πέρυσι. Παραλίες, δεν μιλάω για τη θάλασσα μέσα. Λοιπόν, τα αποτελέσματα του προγράμματος, όπως σας είπα και προηγουμένως, ουσιαστικά δείχνουν ακριβώς ποια είναι, δείχνουν ακριβώς, επιβεβαιώνουν την κατάσταση. Βέβαια, όλα αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται είναι από πολύ συγκεκριμένες ημερομηνίες και συγκεκριμένους μήνες, για να μπορέσουμε να βλέπουμε λίγο την αυξομοίωση και την τάση των απορριμμάτων. Εύχομαι, όσο περνάνε τα χρόνια, οι παραλίες μας να είναι καθαρότερες, μάλιστα, τουλάχιστον μάλιστα. Ο ανθρώπινος παράγοντας να μην συμβάλλει στη ρύπανση των παραλίων, αλλά να συμβάλλει στην καθαριότητα των παραλίων. Αυτό. Κύριε Τσουκαλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλησπέρα μας.